τον Γαλακτερό. Οι δύο διαιτητές είναι γνωστοί στους Έλληνες φιλάθλους, ο Ισπανός Σαντσής, ενώ βλέπετε εδώ ξανά το φάουλ που χρεώθηκε ο Γαλακτερός. Ο Ισπανός Σαντσής και ο Ελβετός Λίμαν. Τζεντίλε Μποντιρόγκα που έχει τώρα την μπάλα. Καλαβίτα, Πούτσκα και Λάμπλεϊ, η πεντάδα των της Στεφανέλ. Ο Μπέρι κλέβει, Γαλακτερός, και προσπαθεί να βγάλει συνδυασμό με τον Κόρφα και τελικά η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Κόρφα, Σπρέλεβιτς, Γαλακτερός, Μπέρι και Σάβιτς, η φίλη της πεντάδα του ΠΑΟΚ, που έχει εδώ την Σάλα Κιάρβολα, περίπου 150 με 180 οπαδούς του. Σάβιτς με αντίπαλο το Λάμπλεϊ, δεν έχει πρόβλημα εκεί, είναι πολύ δυνατός ο Σέρβος και δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 2-4. Καλαβίτα σε man to man και ο ΠΑΟΚ, όπως και η Στεφανέλ, το πρώτο άστοχο τρίποντο από τον Τζεντίλε και τώρα Κόρφας, ο ΠΑΟΚ που θέλει να τρέξει και κερδίζει το φάουλ τώρα από τον Καλαβίτα ο Γαλακτερός. Ξανά εδώ προσπάθησε να τελειώσει με κάρφωμα ο Νάσος Γαλακτερός. Από ένα φάουλ Τζεντίλε τελικά, αυτός πρόκειται το φάουλ και Λάμπλεϊ. 2-5 με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος το πρώτο παιχνίδι αντιμετώπισε πρόβλημα στα μαρκαρίσματα, αφού η Στεφανέλη είναι πανίσχυλη ομάδα. Λάμπλεϊ, Μποντιρόγκα, φεύγει από το μαρκάρισμα του Πρέλεβιτς, κόβεται από το Πέρι και η μπάλα είναι, ναι, η μπάλα είναι, λέει ο Σαντζή για τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Τάνιεβιτς στο πάγκο διαμαρτύρεται για φάουλ. Βλέπετε εδώ ξανά, με τα δύο χέρια ο Πέρι κόβει τον Μποντιρόγκα. Ο ΠΑΟΚ τώρα πάει σε αργή επίθεση με τον Κόρφα. Πρέλεβιτς βγήκε από τα σκριν και χρεώνεται με βήματα. Μετά από 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Προηγείται με 2-6. Λάμπλεϊ, ο παίκτης που κράτησε ζωντανή την Στεφανέλη στη Θεσσαλονίκη πριν μια εβδομάδα. Το φάουλ του Πρέλεβιτς είναι το πρώτο για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, που απόψε νιώθει πολύ καλύτερα στο τραυματισμένο του πόδι και δεν έχει κάνει ένεση όπως έκανε την περασμένη εβδομάδα, όπου στον πρώτο τελικό δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ όπως θα μπορούσε. Πούτσκα με αντίπαλο το Γαλακτερό. Μποντιρόγκα ξέφυγε από τον Πρέλεβιτς. Υπάρχει πρόβλημα εκεί στο μαρκάρισμα του Μποντιρόγκα. 4-6 μειώνουν οι Ιταλοί μετά από 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Κόρφας. Ο Πέρι με αντίπαλο τον Καλαβίτα, ενώ χρεώνεται με επιθετικό ο Σάβιτς από τον Ελβετό, τον Λίμαν. Είναι το πρώτο φάουλ του Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος είχε παράπονα. Κοιτάξτε εδώ, σε αυτή τη φάση χρεώθηκε με φάουλ, ο οποίος όπως θυμάστε στο πρώτο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο είχε χρεωθεί από τον Γάλλο τον Ριζόν με 4. Μποντιρόγκα με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς. Τζεντίλε. Η διείσδυση δεν πέρασε παλιά, καλή άμυνα από τον Σάβιτς. Σωστή απόφαση του Σαντσής, παρά την κρίνια του Σάβιτς, την παλέφηκε από τα χέρια του. Ο ΠΑΟΚ αν μπορέσει και κρατήσει την περιφέρεια των Ιταλών, τον Μποντιρόγκα και τον Τζεντίλε, οι οποίοι στο πρώτο μάτς μαζί είχαν 2 στα 19 σου για 3 πόντους, θα είναι πολύ σημαντικό. Πούτσκα κάνει τη διείσδυση μπροστά στον Πέρι, καρφώνει και ισοφαρίζει.
μετά από 3,5 λεπτά. Κοιτάξτε πάλι το κάθομα με το αριστερό του Πούσκα μπροστά στον Πέρι, ο οποίος δεν έκανε ούτε καν προσπάθεια. Γαλακτερός. Πέρι κάνει τη διείσδυση. Καλάθι και φάουλ από τον Πέρι που είναι ασταμάτητος. Έχει πρόβλημα ο Καλαβίτα, όπως είχε πρόβλημα και στο πρώτο παιχνίδι. Είδατε εδώ ξανά και από μια άλλη κάμερα η προσπάθεια του Μπέρι, ο οποίος ήταν και στο πρώτο παιχνίδι η αιχμή του δόρατος για τον ΠΑΟΚ. Και ο Μπέρι τώρα δίνει προβάδισμα 3 πόντων στον ΠΑΟΚ, 6-9. Ο Τιρόγκα πάντα με τον Πρέλεβιτς, ο Σάβιτς τον Καλαβίτα, ο Γαλακτερός τον Πούσκα, το σούτ είναι άστοχο από το Λάμπλεϊ. Ο Τιρόγκα έχει κάνει επιθετικό, σωστό, σωστό η απόφαση του Σαντζής, ενώ έχουμε, πέφτουν και κάποια κέρματα. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, εδώ είδατε ξανά την φάση. Κοιτάξτε εδώ η φάση που χρεώθηκε με επιθετικό φάουλο από Τιρόγκα. Και σας λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι τελικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έχουμε βγάλει το όνομα, φαίνεται, στην Ευρώπη, ότι μόνο εμείς πετάμε κέρματα από τις εξέδρες. Κόρφας. Στους για 3 πόντους, ναι! 6-12, διπλό σκορ για τον ΠΑΟΚ. Μετά από 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα βλέπετε ξανά τη βόμβα 3 πόντων του Τζον Κόρφα. Το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να τα αποδώσει ο Μποτιρόγκα και τα καταφέρνει. Και τον είδατε πως πανηγυρίζει. Ο Μποτιρόγκα που είχε 0 στα 4 τρίποντα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην πρώτη του προσπάθεια ευστόχησε. Πρέλεβιτς 9-14. 4 πόντοι από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Με τη συμπλήρωση 5 λεπτών. Πούτσκα χρεώνεται ο Γαλακτερός με δεύτερο φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Νάσου Γαλακτερού. Κοιτάξτε εδώ. Και από άλλη κάμερα. Εδώ με το σώμα χρεώθηκε το φάουλ ο Γαλακτερός. Τζεντίλε. Με τον Κόρφα δοκιμάζει νέο σου για 3 πόντου. 12-14. Μα και βέβαια εδώ οι Ιταλοί ξέρουν πολύ καλά τα καλάθια, τη Σαλακιάρβολε. Και δεν θα είναι σίγουρα το ίδιο άστοχοι όπως στην Θεσσαλονίκη πριν μια εβδομάδα, όπως και στη Νέα Σμύρνη όταν έπαιξαν με τον Πανιόνιο. Και εκεί είχαν πολύ άσχημα ποσοστά. Κόρφα κάνει τη διείσδυση και παίρνει το φάουλ από τον Μποντιρόγκα. Δεύτερο φάουλ του Ντεγιάν Μποντιρόγκα. Και εδώ ο Ζούλης Μαρκόπουλος που φιλοδοξεί να γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα έχει καταστήσει ευρωπαϊκό τίτλο μετά τον Νίκο Μίλα της ΑΕΚ. Κάθηκε μπάλα από τον Γαλακτερό και ο Πρέλεβιτς χρεώνεται με το δεύτερο του φάουλ πάνω στον Τζεντίλε. Κοιτάξτε εδώ, έξι είναι ο φάουλ του αρχηγού του ΠΑΟΚ. Τα φάουλ είναι από 5 για κάθε ομάδα. Μποντιρόγκα. Ενώ ο Κόρφας κυνηγάει σε όλο το γήπεδο το Τζεντίλε. Πούτσκα. Μποντιρόγκα. Πέρασε στο Λάμπλεϊ που δεν έχει φανεί. Ωραία κίνηση, υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό το μαρκάρισμα. Ο Μπέρι είναι αρκετά πιο κοντός από τον Λάμπλεϊ, ο οποίος στη Θεσσαλονίκη ήταν ο μόνος που έδινε επιθετικές λύσεις στην Στεφανέλ. Ο Λάμπλεϊ που είχε κερδίσει ένα κύπελο χώρα του 90 με την Μπανταλώνα. Εδώ το καλάθι και παίρνει και το φάουλ από τον Μπέρι. Το φάουλ του Καλαβίτα. Το δεύτερο και του Καλαβίτα, ο οποίος τώρα δίνει τη θέση του στον Νταβίτε Κάνταρελο,
Εδώ ο Τάνιεβιτς και εδώ ο Καντάρελο. Μη σας ξεγελά το παρουσιαστικό του, είναι 26 χρονών μόνο. 14-17, πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ. Μετά από 6,5 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο του δεύτερου τελικού. Λάμπλεϊ. Σεντίλε. Λάμπλεϊ ξανά. Είναι τελείως άστοχος. Η μπάλα έχει εκεί. Έχει χτυπήσει έξω από το γήπεδο, όπως λέει ο Σαντής, παρά την κρίνια του Τάνιεβιτς. Ο Τάνιεβιτς που θέλει, έχει κοιτάξει τον εαυτό του να κατακτήσει ένα κόρατ. Αυτό το κύπελο που ονομάστηκε, που έχει το όνομα του αείμνηστου Ραντογόη Κόρατ, ένας παλαιότεροι θα τον θυμούνται, από τους μεγαλύτερους βασκετολίστες όλων των εποχών. Συμπαίκτης του Τάνιεβιτς και πολύ καλός φίλος. Δύο φορές ο Τάνιεβιτς προσπάθησε να κερδίσει. Εδώ ο Σάβιτς με έξοχη πάσα του Κόρφα. 14-19 στους 5 πόντους η διαφορά. Κοιτάξτε εδώ ο Κόρφας, έρχεται για βοήθεια ο Λάμπλεϊ και βλέπει τον Σάβιτς, ο οποίος μπροστά στον Καταρέλο σημειώνει το καλάθι. Ποτιρόγκα. Το φάουλ που χρεώνεται ο Κόρφας, σωστή απόφαση του Σαντής. Η διατησία μέχρι στιγμής θα πάει περίφημα. Το πρώτο φάουλ. Πρώτο φάουλ του Τζον Κόρφα και δικαίωμα για δύο βολές στον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Ενώ ο Τάνιεβιτς αποσύρει τον Λάμπλεϊ και κοντένει το σχήμα με τον Αλεσάνδρο Ντέπολ. Πέντε-19 από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και εδώ ο Τάνιεβιτς. Και 16-19. Κι άλλη αλλαγή. Άλλωστε ο Τάνιεβιτς κινηθίζει να κάνει συνεχείς αλλαγές. Ο αρχηγός της Στεφάνελ τώρα, ο Πιλούτσι, πήρε τη θέση του Μποντιρόγκα, ο οποίος ανέλαβε το μαργάρισμα του Κόρφα. Ο Τζεντίλε πήγε στον Πρέλεβιτς που έκανε λάθος. Τζεντίλε. Φούτσκα. Ένα περίεργο μαγάζι με τον Κόρφα στον Φούτσκα. Ακάλυπτος για τρεις ο Τζεντίλε. Ισοφαρίζει 19 όλα. Μετά το μέτρησαν τελικά για δύο πόντους. 18-19. Διατηρεί το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ. Μετά από 7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Κόρφας κάνει τη διείσδυση, σημειώνει το καλάθι. 18-21 από τον Τζον Κόρφα. Ξανά εδώ κοιτάξτε πως τρύπωσε. Πιλούτσι. Νέος σου για 3 πόντους από τον Τζεντίλε, το rebound ο Σάβιτς. Και Κόρφας. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τρέξει όταν έχει σίγουρο το αμυντικό rebound. Το σούτ για 3 πόντους από τον Κόρφα. Το rebound τον Καταρέλο. Και τώρα Τζεντίλε. Ένα περίεργο lay-up. Το rebound εύκολα από τον Πέρι. Και Κόρφας. Ακάλυπτος ο Γαλακτερός για 3. 18-24 από τον Άσο Γαλακτερό, που ευστοχεί στην πρώτη προσπάθεια για 3 πόντους που επιχείρησε. Πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ, λίγο πριν τη συμπλήρωση των 9 λεπτών, 18-24. Τζεντίλε για τον Φούτσκα, τον οποίο τώρα μαρκάρει ο Μπέρι. Του κλέβει την μπάλα και είναι ξανά για την Στεφανέλ, που όμως έχει στη διάθεσή της 11 δευτερόλεπτα για να κάνει την επίθεση. Φούτσκα, βγήκε ο Σάβης εκεί για βοήθεια. Πιλούτι έμεινε μόνος. Ο Κόρφας δεν ακολούθησε τον αρχηγό του Στεφανέλ, που μείωσε με αυτό το lay-up και 20-24 μετά από 9,5 λεπτά. Πρέλεβιτς κάνει τη διείσδυση και βέβαια το φάουλ. Άργησε ο Λίμαν. Δεύτερο φάουλ για τον Νάντο Τζεντίλε, που ακολούθησε φέτος τον Τάνιεβιτς.
από την Καζέρτα στο εδώ στην Τεργέση. Παιδί του Τάνιεβιτς που το 86 ρίσκαρε και στην νέα νική τότε ομάδα της Καζέρτα, τον έβαλε και έπαιξε στην πρώτη πεντάδα. Κόρφας με τον Πιλούτη, κάνει τη διείσδυση, έχει γίνει φάουλ. Εδώ υπάρχει φάουλ και δίκαια διαμαρτύρεται στο λίμανο Κόρφας. Κοιτάξτε εδώ, έχει γίνει ήδη ένα φάουλ από τον Πιλούτη και εδώ Καντάρελο κάνει σίγουρα. Εδώ οι διαιτητές έπαιξαν έδρα. Και τη Στεφανέλ έχει δικαίωμα για νέα επίθεση με τον Ντεπόλ, τον οποίο μαρκάρει ο Γαλακτερός. Ο Κόρφας τον Τζεντίλε και ο Λάμπλεϊ που επανήλθε. Κόπηκε από τον Μπέρι, ίσως έγινε και φάουλ εκεί βέβαια. Ένα καλό δώρο, ίσως ανταπέδωσαν οι διαιτητές σε αυτή τη φάση και καλά έκαναν σε τελική ανάλυση. 20-24 πάντα μπροστά ο ΠΑΟ. Ο Πιλούτη κυνηγά το Γαλακτερό. Μπέρι με τον Καντάρελο. Ο Λίμαν δίνει επιθετικό φάουλ και μάλλον έχει δίκιο. Κοιτάξτε εδώ. Το πρώτο φάουλ του Βόλτερ Μπέρι. Ενώ επανέρχεται στη θέση του Τζεντίλε ο Μποτιρόγκα. Μποτιρόγκα, Πιλούτη, Ντεπόλ, Λάμπλεϊ που έχει την μπάλα και Καντάρελο η πεντάδα της Στεφανέλ. Ο Πάου συνεχίζει με την πεντάδα που ξεκίνησε. Λάμπλεϊ με τον Σάβιτς. 22-24. Το πρόβλημα είναι από το πρώτο, έχει διαδοθεί από τον πρώτο αγώνα. Τα μαρκαρίσματα των Ιταλών είναι πολύ ψηλή η ιταλική ομάδα. Ο Κόρφας. Επιθετικό στον Κόρφα δίνει ο Σαντής. Δεύτερο φαουλ και για τον Τζον Κόρφα. Από δύο έχει Πρέλεβιτς, Κόρφας και Γαλακτερός και από ένα ο Σάβιτς και ο Μπέρι. Και αυτό ήταν το 8ο φαουλ του ΠΑΟΚ. Από εδώ και πέρα Στεφανέλ θα έχει το μπόνους της μίας και μίας βολών. Μποτιρόγκα τον σκρινάρει ο Λάμπλεϊ. Λάμπλεϊ, Ντεπόλ. Κάνει τη διείσδυση. Εύκολο το rebound από τον Μπέρι. Προσπαθεί να τρέξει στον ευνηδιασμό ο ΠΑΟΚ. Ακάλυπτος ο Πρέλεβης για 3. 22-27. Αυτή είναι η πόντη που έλειψαν από το πρώτο τελικό στον ΠΑΟΚ από τον αρχηγό του, από τον Πάνε Πρέλεβης, που ήταν φανερά επηρεασμένος από τον τραυματισμό του. Ντεπόλ, Λάμπλεϊ με το Μπέρι, υποπίεση. 24-27. Οκτώ λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ημιχρόνου. Το παιχνίδι πηγαίνει στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Πρέλεβιτς. Σάβιτς είναι μόνος ο Μπέρι, δεν τον είδω Σάβιτς. Πρέλεβιτς. Εκεί έγινε διπλό φάουλ και τελικά ο Σαντής χρεώνει τον Καντάρελο. Εδώ. Το πρώτο φάουλ του Νταβίτε Καντάρελο. Και έχουμε το πρώτο time out που ζητά ο Μπόγκταν Τάνιεβιτς. Μισή λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Κουτούρης. Φέρει. Μπροστά στον Καντάρελο είναι άστοχος. Μποτιρόγκα στο rebound. Λάμπλεϊ. 29-28 για πρώτη φορά. Η Στεφανέλ παίρνει το προβάδισμα. Και γίνεται χαλασμός κόσμου εδώ από 4.000 οπαδούς της Στεφανέλ. Το σούτ για 3 πόντους είναι εύστοχος. 29-31, 6.50 πριν από το τέλος. Ο Πρέλεβιτς που φτάνει τους 11 πόντους. Προσπάθησε ο Μπουτούρης να κλέψει και η μπάλα είναι ξανά για την Στεφανέλ. 6.44 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ
που έχει καταφέρει και έχει την υπεροχή στα rebound. 3 με 7 είναι μέχρι στιγμής, έχει 7 ο Πάο και 3 στα φανέλ. Και ένα ακόμη ο Μπέρι. Και εκεί είναι όλο το μυστικό σε αυτό το παιχνίδι, το πώς θα καταφέρει να κρατήσει τις ισορροπίες στα rebound το Πάο. Και νέο καλάθι από τον Πρέλεβιτς που κάνει μεγάλο παιχνίδι και φτάνει τους 13 πόντους. Κοιτάξτε εδώ, βγήκε ο Καντάρελο, αλλά δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε να κόψει το lay-up, το μακρινό lay-up του Πρέλεβιτς. 29-33. Νέο σούτεν κινήσει για τον Πουλούτσι. Ένα εκπληκτικό τρίποντο από τον Κλάουδιο Πουλούτσι που φτάνει τους 8 πόντους. 32-33, ξανά στον πόντο η Σαφανέλ. 5-46 ακόμη. Κουντούρης, Γαλακτερός, με αντίπαλο τον Ντεπόλ. Νέο σουτ για τρεις πόντους, 2-2 από τον Άσο Γαλακτερό. 32-36. Πεντέμιση λεπτά ακόμη, 5-22 για την ακρίβεια, για το τέλος του ημιχρόνου. Λάμπλεϊ, με αντίπαλο πάντα τον Μπέρι. Πιλούτσι. Ντεπόλ κάνει τη διείσδυση, υποπίεση το σουτ. Καλή άμυνα από τον Πάο και τώρα Πρέλεβιτς. Η πάσα του στον Σάβιτς. Φοβήθηκε μπροστά στον Λάμπλεϊ και έκανε άτσαλο lay-up. Πιλούτσι. Ποτιρόγκα διστάζει, τελικά κάνει το σουτ για τρεις και έχει χρεωθεί ο Μπουντούρης με φάουλ μετά το σουτ. Όχι, τελικά το δίνει πάνω στο σουτ, έχει δικαίωμα για τρεις βολές ο Ποτιρόγκα και 4 λεπτά και 48 πριν το τέλος του ημιχρόνου, ενώ προηγείται 32-36 ο ΠΑΟΚ. Έχουμε time out που ζήτησε ο Σούλης Μαρκόπουλος. Και ο Γαλακτερός εξοχή στην πρώτη βολή, ο Ποτιρόγκα μειώνει σε 33-36. Ενώ ο καλός φίλος και συνάδελφος από την Θεσσαλονίκη και την Ε3, ο Γιώργος Τραπεζανίδης είναι εδώ δίπλα μας. Και θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή του. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει για την νίκη. Έχει ξεχάσει διαφορά των 9 πόντων. Οι παίκτες ακολουθούν στις οδηγίες του Μαρκόπουλου. Βέβαια αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι στον 1 πόντο και ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο είχε καλύτερη διαφορά, είχε δηλαδή να καλύψει 13 πόντους πριν από λίγο στο φανέλ. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται αυτό το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Πηγαίνει πολύ καλά, έχει ευστοχία έξω από την γραμμή των 6-25, έχει 5 στα 6 τρίποντα και τώρα βλέπουμε και το Πέρι σε ένα πολύ καλό κάρφωμα. Νομίζω και ότι όλα πάνε καλά για τον ΠΑΟΚ. Πάνε πολύ καλά και σε αυτή τη φάση ήταν μια ομαδική φάση του ΠΑΟΚ, ομαδική προσπάθεια με την πάσα του Πρέλεβιτς, του Σάβιτς, στον Πέρι. Ο Καντάρελο εδώ φτάνει κοντά στο καλάθι και μειώνει σε 37-38 και όπως είπες Γιώργο προηγουμένως, ο ΠΑΟΚ και βέβαια παίζει για την νίκη, αφού το είχε πει και ο Στούλης Μαρκόπουλος ότι αν παίξουμε για να κρατήσουμε τη διαφορά κινδυνεύουμε να διαλυθούμε. Τα λόγια είναι τελείως διαφορετική η ψυχολογία των παιχτών. Εδώ όμως ο Πέρι αστοχή. 3:50 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ποντιρόγκα τον κόβει εκπληκτικό κόψιμο από το Πέρι. Φοβερή πάση. Γαλακτερός, υποπίεση για δύο. Ο Μπουντούρης, την μπάλα είναι για τη Στεφανέλ, πολύ σωστά. Ενώ ετοιμάζεται να παραφέρει τον Κόρφο ο Μαρκόπουλος στη θέση του Πρέλεβιτς και τον Παλογιάννη σε λίγο. Ετοιμάζεται και ο Παλογιάννης που παίρνει τη θέση του Γαλακτερού. Κάποιες ανάσες χρειάζονται οι παίκτες, ασφαλώς. Ο Τάνιεβιτς κάνει συνεχώς αλλαγές. Ήδη επανέφερε τώρα τον Τζεντίλε και τον Φούτσκα. Κάνει συνεχώς αλλαγές. Ποντιρόγκα υποπίεση. Το rebound από τον Παλογιάννη. Ο Κόρφας του ζητάει να σταματήσει το ρυθμό. Σε οργανωμένη άμυνα πια. Με τον Μπέρι, τον οποίο μαρκάρει τώρα ο Φούτσκα. Ο Μπέρι δεν έχει με κανέναν πρόβλημα, αλλά στοχεί τώρα και ζητάει και φάουλ από τον Λίμαν. Φούτσκα. Γεντίλε.
Κάνει τη διείσδυση. Βγήκε και ο Μπέρι, νέο κόψιμο. Μπροστά στο Σαντζής, επιτέλους. Επιτέλους, μπροστά στο Σαντζής καθυστέρησε σημαντικά να δώσει το φάουλ και είναι το τρίτο για τον Τζεντίλε. Κοιτάξτε εδώ, θα λέγαμε ότι ο Τζεντίλε έκανε τουλάχιστον τρία φάουλ. Οπότε έπρεπε να βγει με πέντε. Τώρα έχει μία σημεία ο Μπέρι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πάει πολύ καλά και θα μεταφέρει το άγχος, θα δώσει το άγχος στους Ιταλούς. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τους Ιταλούς, εφόσον ο ΠΑΟΚ τελειώσει προηγούμενος αυτό το πρώτο ημίχρονο, θα είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψει την κατάσταση. 37-40, πάντα διατηρεί το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ. 2-48 πριν το τέλος του ημίχρονου. Λάμπλεϊ, Ούσκα, τον οποίο μαρκάρει ο Σάβιτς. Τζεντίλε, 39-40, μειώνει στον ένα από τον Άντο Τζεντίλε. Εδώ καθυστέρησε ένα δύο Παλογιάννη. Ο Ποντίρογκα και ο Τζεντίλε ήδη έχουν 17 πόντους συνολικά. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι έχουν αναλάβει περισσότερες ευθύνες και είναι ασφαλώς πιο εύκολοι. Κουντούρη. Μπέρι, η πιο σίγουρη λύση κοντά στο καλάθι για τον ΠΑΟΚ. 39-42. 2 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Πιλούτη και χρεώνεται με φάουλ από τον Λίμαν ο Κουντούρης και έχει δικαίωμα για μία και μία βολές ο αρχηγός της Στεφανέλ. Ο Μπέρι κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση. Γιώργο, έχει 12 πόντους και 9 rebound μέχρι στιγμής. Πολύ μεγάλη προσφορά. Αλλά βέβαια σε αυτό το παιχνίδι έχει και συμπαραστάτες στην επίθεση και τον Πρέλεβιτς που ξεκίνησε εκπληκτικά και τον Γαλακτερό. Και τον Γαλακτερό. Βεβαίως. Οι οποίοι στην Θεσσαλονίκη δεν πήγαν καλά επιθετικά. Και αυτό είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ διατηρεί και εδώ την υπεροχή στα rebound απέναντι σε μια πανύψηλη ομάδα και εκείνο όλο το μυστικό. Και βέβαια είναι αυτό που είπες, ότι όσο προηγεί το ΠΑΟΚ τόσο το άγχος βαραίνει περισσότερο τα χέρια των παίκτων της Εφανέλ. Βέβαια υπάρχει πολύ χρόνος ακόμα, η πάσα του Σάβιτς στον Παλογιάννη, ο οποίος έχασε ένα εύκολο καλάθι γιατί του έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια. Υπάρχει βέβαια πολύ χρόνος, αλλά τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Σουτ για τρεις από τον Φούσκα. Αυτά είναι τα άσχημα. Και ισοφαρίζει. 42-42 και είμαι περίεργος να δω, Γιώργο, την στατιστική στα τρίποτα. 5-7 για την Στεφανέλ, 5-6 για τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι η Στεφανέλ είναι απίθανο να έχει τα 2-19 της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα. Σάβιτς που δεν έχει φανεί επιθετικά. Ένα απρόσμενο δώρο στον Μπουντούρη που του έρθει μπάλα στα χέρια, ανανεώνει την επίθεση ο ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικό. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Μπέρι με τον Φούσκα. Η μπάλα είναι για την Στεφανέλ. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Σάβιτς. 47 δευτερόλεπτα ακόμη. Θέλει μεγάλη προσοχή το σημείο αυτό, γιατί μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Ποντιρόγκα. Όχι τρίποντο. Και το φάουλ που χρεώνεται ο Κόρφας. Το τρίτο, ο πρώτος παίκτης του ΠΑΟΚ που φτάνει τα τρία φάουλ. Και ο Ποντιρόγκα έχει δικαίωμα για μία και μία βολές, 34 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει την πρώτη βολή. Και έδωσε το προβάδισμα για δεύτερη φορά στην Στεφανέλ, για τρίτη μάλλον, είχε προηγηθεί και στο ξεκίνημα. 44-42 μπροστά η Στεφανέλ, μισό λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μπουντούρης πιέζει η Στεφανέλ στο μισό γήπεδο και χρεώνεται με φάουλ ο Φούτσκα. Είναι το πρώτο φάουλ του Γκρεγκόρ Φούτσκα, που πριν από 6 χρόνια πήρε την επικότητα, την Ιταλική, και έχει δικαίωμα για μία και μία βολές ο Μπουντούρης, αλλά έχουμε νέο time out που το ζήτησε τώρα ο Τάνιεβιτς. Η πρώτη βολή και μείωσε τον ένα πόντο
44-43. Δεν έχουμε μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και ισοπαλία τώρα, 44 όλα, με την τελευταία επίθεση για τους Ιταλούς. Πιλούτη με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς. Θα πρέπει να αποφύγει σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα να κάνει τρίτο φάουλ. Ο Κόρφας κυνηγάει τον Τζεντίλε που έχει τώρα την μπάλα. Βγαίνει και ο Σάβιτς για βοήθεια. Έκλεψε ο Μπουτούρης και βγαίνει και βέβαια είναι φάουλ. Θα μπορούσε να δοθεί και σκεμμένο, έχω την εντύπωση. Δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Το κλέψιμο από τον Μπουτούρη. Όχι, όχι, είναι υπερβολή για εσκεμμένο. Σημασία πάντως έχει ότι ο Μπουτούρης προηγουμένως ευτόχισε τις βολές. Τώρα έκανε το κλέψιμο, ξανά βολές. Ο Μπουτούρης είναι ο άνθρωπος των τελευταίων δευτερόλεπτων. Ακριβώς. Για τον ΠΑΟΚ. Και έχει την ευκαιρία να δώσει την ομάδα του το προβάδισμα. Και πράγματι 44-45 περνάει ξανά μπροστά ο ΠΑΟΚ. Και 44-46, 2 δευτερόλεπτα, Τζεντίλη να μην γίνει φάουλ εκεί. Από πολύ μακριά το σούτ είναι άστοχο. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ... Καλή βραδιά. Ο ΠΑΟΚ 46-42 τις βολές και 56% στα δίποντα. Υπερτερεί κατά 5 rebound στη Στεφανέλ. Και το μόνο που υστερεί των Ιταλών είναι στα φάουλ. Έχει τρία περισσότερα λάθη από την Στεφανέλ. Εδώ ο Πρέλεβιτς πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, 44-48. Πούτσκα, De Paul, Μποντιρόγκα που έχει τώρα την μπάλα, Λάμπλεϊ και Τζεντίλε είναι η πεντάδα της Στεφανέλ. Μποντιρόγκα μπροστά στον Σάβιτς, 46-48 μειώνει. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την πεντάδα που άρχισε το παιχνίδι. Με τον Κόρφα τον Πρέλεβιτς, τον Γαλακτερό, τον Πέρι και τον Σάβιτς. Κόρφας. Έχει βγει ψηλά ο Σάβιτς για να σκρινάρει. Δίστασε για τρεις πόντους. Ο Σάβιτς 46-50. Μποτιρόγκα, Τζεντίλε. Αντίπαλο το Πέρι, De Paul, ξανά Τζεντίλε και τώρα Φούσκα. Αντίπαλο το Πέρι, προσπαθεί να το φέρει κοντά στο καλάθι όπου είναι πιο ψηλός, 48-50. Πρέλεβιτς. Μετά από 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Γαλακτερός για τον Μπέρι. Με αντίπαλο πάντα το Φούτσκα. Έριξε και για βοήθεια ο Τζεντίλε, αλλά κανείς δεν μπορεί να κόψει τον Walter Μπέρι που φτάνει τους 14 πόντους, ενώ έχει πάρει και 9 rebounds μέχρι τώρα. 48-52. Ο Μπέρι, όπως είπα και στο πρώτο ημίχρονο, είναι η πιο σίγουρη πηγή καλαθιών για τον ΠΑΟΚ. Το κόψιμο, αλλά δεν ολοκληρώνει. Είναι καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ, ενώ έκοψε ο Σάβιτς, ο Μπέρι, ήρθε ο Τζεντίλε και μείωσε σε 50-52. Κόρφας. Πλησιάζει κοντά και φτάνει στο lay-up. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Ο De Paul περιμένει. Και ο Κόρφας βρίσκει την ευκαιρία και σημειώνει το καλάθι, 50-54. Λάμπλεϊ έρχεται κοντά, είναι πιο δυνατός από τον Πέρι. Ο Πέρι είχε πρόβλημα και στο πρώτο παιχνίδι από τον Λάμπλεϊ που σήμερα φτάνει, απόψε έχει φτάσει στους 12 πόντους, 52-54. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει όσο πηγαίνει το παιχνίδι πόντο-πόντο. Πέρι. Φτάνει πάλι κοντά.
κάνει πάντα την ίδια κίνηση, αλλά στο τελείωμα έχει κάτι διαφορετικό. Είναι εκεί που μπερδεύει τους αντιπάλους και δεν ξέρουν πώς να προφυλαχτούν. Πότσκα φτάνει κοντά και δεν έχει πρόβλημα. Είναι 2 μέτρα και 16 εκατοστά. Και εδώ λένε στο στην Τεργέσκη ότι ξυλώνει συνεχώς. Αυτός ο πιτσιρικάς των 20 χρόνων, Κροάτη στην καταγωγή, αλλά πρόλαβαν εδώ οι Ιταλοί και του έδωσαν την Ιταλική υπηκότητα πριν από 6 χρόνια. 54-56, πέρυσι ήταν παρακινδυνευμένη πάσα. Εδώ προδόθηκε ένα πρόσμενο δώρο για τον ΠΑΟΚ από τον Σάντσις. Γιώργο, έγινε μια καραμπόλα στα πόδια, πολύ ξαφνική, κοιτάξτε εδώ. Και ο Σάντσις ευνηδιάστηκε ασφαλώς. Η μπάλα έχει καθαρά από τα πόδια του Σάντσις. Σε γελάστηκε ο Ισπανός. Σε γελάστηκε σαφέστατα σε μια καθαρή φάση, δεν έχει πρόθεση. Και πάλι οι φίλοι μας οι Ιταλοί άρχισαν να πετούν νομίσματα. Μετά από 4 λεπτά, 54-56, πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ. Σάντσις είναι άστοχο στο rebound το Λάμπλεϊ και τώρα De Paul προσπαθεί να αρχίσει τον ευνηδιασμό μπροστά στον Μπέρι, είναι άστοχος Λάμπλεϊ, ισοφαρίζει 56 όλα από τον Λέμον Λάμπλεϊ που κάνει τους 14 πόντους. Ο μοναδικός παίκτης που έχει κερδίσει ευρωπαϊκό τίτλο πριν από 3 χρόνια το Κόρατ όταν έπαιζε στην Μπανταλώνα. Ενώ 2 φορές έχει παίξει σε τελικό Τζεντίλε με την Καζέρτα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο De Paul και χρεώνεται εδώ από τον Λίμαν με τρίτο φάουλο γαλακτερό. Ενώ εδώ το γήπεδο παίρνει φωτιά και είναι το σημείο που θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ, διότι χωρίς να το καταλάβει μπορεί να βρεθεί πίσω. Η διαφορά των 9 πόντων μπορεί να μην είναι μικρή, αλλά δεν είναι και μεγάλη. Εδώ ακάλυπτος ο Ντοντιρόγκα, ευτυχώς αστοχή. Ο De Paul ξανά ακάλυπτος για 3. Πάλι άστοχος, ευτυχώς. Και μπάλα φτάνει στον Κόρφα. Και να ευνηδιασμός τώρα από τον ΠΑΟΚ. Με τον Πρέλεβι. Λάθος πάσα από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Χρειάζεται καθαρό μυαλό και φαίνεται να μην το έχουν σε αυτό το σημείο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα time out. Ίσως. Ποτηρόγκα 56 όλα πάντα. Τζεντίλε καλάθι και φάουλ από τον Τζεντίλε. Δεύτερο φάουλ του Σάβιτς. Και η Στεφανέλ παίρνει προβάδισμα με 2 πόντους που θα μπορεί να τους κάνει και 3 αν ευστοχίσει ο Τζεντίλε στη βολή. Θέλει πολύ προσοχή, θέλει ηρεμία, καθαρό μυαλό. Είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει μέχρι στιγμή στη Στεφανέλ και έχει πάρει φωτιά η Σάλα Κιάρβολε. Κόρφας με αντίπαλο τον Πιλούτη. Μπέρι με αντίπαλο τον Καρταρέλο τώρα, ο οποίος πήρε τη θέση του Φούσκα. Ήρθε και για βοήθεια ο Πιλούτη. Εκεί δεν έχει πρόβλημα. Πολύ ο Μπέρι είναι η σίγουρη. Το σίγουρο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί με τον Μπέρι στις δύσκολες αυτές τις στιγμές να έχει το σίγουρο καλάθι από κοντά. 59-58, στον ένα πόντο πίσω ΠΑΟΚ, το σούτ για 3 πόντους. Θέλει πίεση στην περιφέρεια τον Τζεντίλε όταν σουτάρει μόνος του. Δίνει διαφορά 4 πόντων. 13-44 πριν από το τέλος. Ετοιμάζει τον Μπουντούρι ο Μαρκόπουλος. Κάνει τη δύση στο Κόρφα, στο κόψιμο από το Λάμπλεϊ και νέα επίθεση για την Στεφανέλ. Γύρισε time out ο προπονητής ΠΑΟΚ. Είναι άστοχος ο Τζεντίλε, αλλά η μπάλα ξαναφτάνει σε αυτόν. Καντάρελο και χρεώνεται με φάουλο. Μπέρι, δικαίωμα για 2 βολές στον Ντάβιντε Καντάρελο.
Είναι το δεύτερο φάουλ του Μπέρι και ο Σούλης Μαρκόπουλος πολύ σωστά βλέποντας Στεφανέλ κάνει τη διαφορά στους 5. Και τώρα στους 6. 64-58 σε απόσταση αναπνοής ενός τρυπότου η Στεφανέλ από τη διαφορά. Κουντούρης με αντίπαλο τον Πιλούτη. Βγαίνει για βοήθεια και ο Λάμπλεϊ. Σάβης. Κουντούρης. Προσπαθεί να διατασκρίνει ο Πρέλεβιτς. Του κουτάρει για τρεις. Αλλά ο Σαντζής δίνει φάουλ εκτός φάσης στον Λάμπλεϊ. Το δεύτερο φάουλ του Αμερικανού πάνω στο Σάβης. Ενώ ο Πρέλεβιτς είχε επιχειρήσει του τριών πόντων και είχε κοπεί από τον Γεντήλε. Ενώ για πρώτη φορά στο παιχνίδι δοκιμάζει ο Στάνεβιτς τον Πολβεντέτο. Το Κόρφας μπήκε αντί του Γαλακτερού με τρεις ποντούς τώρα ο Πάουκ. Κόρφας υπό την αναστηκτική πίεση του Πιλούτη. Μπέρι. Ενώ είναι έτοιμος και έρχεται για βοήθεια ο Ντεπόλ. Πρέλεβιτς και χρεώνεται με φάουλο Καντάρελο από τον Λίμαν. Ενώ πέφτει βροχή από κέρματα. Ο ίδιος ο Τάνιεβιτς ξεσηκώνει κάποιες κινήσεις, μια κάμερα αν τα έδειχνε τον Σέρβο. Οι αναπτύρες πέφτουνε. Τώρα μάζεψε ο Λίμαν επιτέλους να δει η Ευρώπη ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Μόνο στην Ελλάδα. Χωρίς να σημαίνει κιόλας ότι είμαστε υπέρ αυτών των ενεργειών αφού γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά σημασία έχει τελικά ότι δεν είμαστε εμείς μόνο το μαύρο πρόβατο. Ο Βαντέλ, αυτό η ΦΥΠΑ θα πρέπει να το καταλάβει. Ο Βέλγος, ο κομισάρης ΦΥΠΑ, ο Βαντέλ, ήδη έχει κάνει μια συλλογή εκεί από κέρματα και άλλα αντικείμενα. 64-58 λοιπόν, 12-48 πριν από το τέλος. Και δύο βολές για τον Πάνε Μπραλιοβιτς. Που είναι ψύχρεμος, 64-59. Πρέλεβιτς που φτάνει στους 19 πόντους. Εκεί είναι εύστοχος σε όλες τις βολές. 4 και τώρα σε 5. 64-60 και γενικά από ό,τι μπορώ να δω Γιώργο, τα ποσοστά ευστοχίας και για τις δύο ομάδες είναι εκπληκτικά. Και του Πρέλεβιτς πολύ καλά, 100% στις προσπάθειες εντός παιδιάς και 75% στα βολές. Γεντήλε με τον Πρέλεβιτς δεν μπορεί να το μαρκάρει. Ασφυκτικά φοβάται και για το τρίτο φάουλ που θα είναι πολύ νωρίς για τον αρχηγό του ΠΑΟ. 66-60. Κουντούρης. Κόρφας. Παίζει overplay, προσπαθεί να παίξει overplay ο Καντάρελο τον Μπέρι. Μπέρι. Κόρφας, συγχωρείτε, κάνει λάθος πάσα. Πολύ δυνατή άμυνα από τη Στεφανέλ και οι διαιτές κλείνουν τα μάτια σε κάποιες φάσεις. Εδώ κοιτάξτε τι πίεση δέχτηκε ο Κόρφας και οι διαιτές άφησαν. Τέτοιες ώρες. Και πολύ και χρεώνεται τώρα ο Μπουντούρης. Δεν συμβαίνει το ίδιο από την άλλη πλευρά. Αυτά τα σφυρίγματα δεν ήταν με ίδια μέτρα και διασταθμά. 12 λεπτά ακόμη. 66-60. Γεντήλ ακάλυπτος για τρεις. Ευτυχώς ο Σάβιτς και η μπάλα είναι για την Στεφανέλ. Πιλούτη με τον Κόρφα αντίπαλο. Το Τζεντήλε τον έχει αναλάβει τώρα ο Μπουντούρης που άλλαξε τώρα σε αυτή τη φάση με τον Πιλούτη. Καντάρελο. Πιλούτη. Βγαίνει και ο Σάβιτς. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, Μπουντούρης και Κόρφας και οδηγίες για ηρεμία. Να σταματήσει λίγο το ρυθμό. Αυτή τη στιγμή νομίζω ευνοεί τον ΠΑΟΚ ο αργός ρυθμός. Κόρφας. Σάβιτς. Γίνεται καθαρό φάουλ από τον Γεντήλε. Γεντήλε τέταρτο φάουλ, αυτό ήταν το μεγαλύτερο κέρδος, το μεγαλύτερο όφελος για τον ΠΑΟΚ που 11 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος κάνει το τέταρτο φάουλ και αναγκάζει τον
Μπόγκαν Τάνιεβιτς να τον αποσύρει στον πάγκο και να βάλει στη θέση του τον Μπόντι Ρόγκα. Ο Τζεντίλε πολύ καλός ήταν ο ηγέτης αυτή την προσπάθεια που έκανε για την ανάκαμψη στο φανέλ. Πολύ μεγάλο κέρδος η προσωρινή αποχώρησή του αλλά και τα τέσσερα φάουλ. Άμυνα με νέο χέρια φάουλ, και με πόδια. Νέο φάουλ από τον Καντάρελο, ο οποίος φτάνει το τέταρτο. Και βέβαια αυτό δεν είναι άμυνα. Πέταξε τον κόρφα έξω από το γήπεδο. Τελικά τρίτο φάουλ για τον Καντάρελο. Πρέλεβιτς με τον Ντεπόλτ είναι για δύο πόντους στο σουτ. Προσπαθεί ο Μπέρι και τελικά χρεώνεται αυτό με φάουλ από τον Λίμαν. Το τρίτο φάουλ του Μπέρι. Από τρία έχει και ο Γαλακτερός που είναι στον πάγκο και ο Κόρφας και ο Μπουντούρης. Ποτηρόγκα, 11 λεπτά ακριβώς για το τέλος. Ντεπόλτ. Καντάρελο, Ποντιρόγκα με τον Μπουντούρη να το μαρκάρει. Πάνω στο Σάβι, στο κόψιμο, το δεύτερο κόψιμο του Μπέρι πάνω στον Ποντιρόγκα. 66-60 πάντα στους 6 πόντους και ένα δίλεπτο να σημειωθεί καλάθι. Κόρφας, εκπληκτική προσπάθεια, τρύπωσε στους ψηλούς της Εφανέλ και μείωσε στους 4. 66-62, κοιτάξτε την εκπληκτική προσπάθεια του Τζον Κόρφα. Ενώ η άμυνα που παίζουν οι Ιταλοί θυμίζει λίγο από λιμός. Πολύ δυνατή άμυνα. Καντάρελο είναι άστοχος, παίρνει όμως το rebound και χρεώνεται με τέταρτο, όχι με τρίτο, ο Πρέλεβιτς. Τρίτο φάουλ του αρχηγού του ΠΑΟ. Δύο αλλαγές κάνει ο Τάνιεβιτς τώρα, πάλι αλλάζει την ομάδα. Βάζει βασικούς, Λάμπλεϊ, Φούτσκα. Πηγαίνουμε σε ένα πολύ δραματικό τέλος. Αυτή τη στιγμή ο μόνος κάτω από τα 2 μέτρα στην πεντάδα της Εφανέλ είναι ο Πιλούτη που είναι μόλις 2 πόντους κάτω από τα 2 μέτρα, 1.98. 2.16 ο Φούσκα, 2.14 ο Καντάρελο, 2.5 ο Ποντιρόγκα, 2.10 ο Λάμπλεϊ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τελευταίο δεκάλεπτο. Αντίπαλο τον Κόρφα, ένα περίεργο μαρκάρισμα. Πιλούτη, το σούτ ακάλυπτος ο Λάμπλεϊ, είναι άστοχος, το rebound από τον Μπέρι. Και τώρα πάει σε αργές επιθέσεις όπως σας λέγαμε λίγο νωρίτερα. Θέλει ηρεμία. Το σούτ για τρεις πόντους, ναι! Από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, στην κατάλληλη στιγμή, το πιο καθοριστικό σημείο. Ο ψυχρός εκτελεστής του ΠΑΟΚ, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, μειώνει στον ένα πόντο, 66-65. Ήταν ό,τι καλύτερο χρειαζότανε. Ήταν σίγουρος για το χέρι του, ήταν ακάλυπτος ο Μπάνε και σούταρε. Πιλούτη. Τέταρτο. Και τέταρτο φάουλ τώρα. Πολύ νωρίς, 9 και 10 πριν από το τέλος για τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Πρέπει να προσέξει. Είναι ρίσκο να τον αποσύρει ο Μαρκόπουλος, αλλά όπως είναι ρίσκο και να συνεχίσει. Θα τον βγάλει, ετοιμάζεται, μου φαίνεται ο Μαματζιόλας, ναι. Και νομίζω ότι ο Πρέλεβιτς μπορεί να μείνει με 4 φάουλ, πολύ έξυπνος παίκτης και μεγάλη ψυχή όπως έδειξε πριν. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα ύψους που εντόπισε πριν, Γιώργο, πολύ σωστά. Ποντιρόγκα. Πιλούτη. Το σούτ με ταμπλό από κοντά, 68-65 ο Πρέλεβιτς παίζει με τα μάτια άμυνα και δικαιολογημένα άλλωστε νομίζω ότι ο Μαρκόπουλος, αυτός δεν θα ξέρει καλύτερα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να ρισκάρει 8-46 την παραμονή του Μπάνε στην πέταρα. Κόρφας, αντίπαλο τον Πιλούτη. Άξοχα στο Σάβιτς που καρφώνει, 68-67. Εκπληκτικό παιχνίδι από τον Κόρφα, ο οποίος έχει μοιράσει εκπληκτικές ασίς όπως αυτή στον Σάβιτς. Λάμπλεϊ, Καντάρελο, σουτάρει μόνος. Το ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει να σουτάρει, να αφήνει να κάλυπτο τον Καντάρελο και να σουτάρει. Εκεί δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. 8 και 10 ακόμη, 68-67,
8 λεπτά ακόμη για τον ΠΑΟΚ να κάνει, να γίνει πρώτη ελληνική ομάδα που θα πάρει δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά κύπελα. Τέρι, Μπουτούρη, ο Καντάρελο με νύχια και με δόντια παίζει άμυνα πάνω στον Πέρι. Μπουτούρη, ακάλυπτο στον Πέρι, και περνάει ξανά μπροστά ο ΠΑΟΚ 68-69, 7:50 πριν από το τέλος και αναγκάζει τον Μπόγκαν Τάνιεβιτς να ζητήσει time out. Μπουτούρη είναι ο Πρέλεβιτς χαμένη και μαρκάρει το Φούσκα, δεν ξέρω αν το εκμεταλλευτούν αυτό οι Ιταλοί, και ο Φούσκα φέρει κοντά στο καλάθι τον Πρέλεβιτς όπου δεν μπορεί να παίξει και λόγω ύψους και λόγω των φάουλ. Λάμπλε υποπίεση είναι εύστοχος ο Αμερικανός, 70-69, 7,5 λεπτά ακόμη. Ραμόν Λάμπλε έχει τάσει τους 16 πόντους. Μπουτούρη και αργή επίθεση. Ο Κόρφας με αντίπαλο πάντα τον Πιλούτη. Πρέλεβιτς με τον Ποντιρόκα. Κάνει τη διείσδυση, τρικλοποδιά. Δεν μπήκε η μπάλα. Δεν ξέρω αν ο Σαντσίς έχει δώσει ναι. Πάνω στο σούτ έχει δώσει και έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Πανεπρέλεβιτς. Ενώ επαναφέρει, κοντένει το σήμα ο Τάνιεβιτς, επαναφέρει στη θέση του Καντάρελο τον Τζεντίλε που έχει και αυτός με τέσσερα φάουλ. Δεν ξέρω αν τον ρίξει τον, πάνω στον Πρέλεβιτς και αν ο Μαρκόπουλος βάλει τον Πρέλεβιτς πάνω στον Τζεντίλε. Ο Τζεντίλε πάντως θα πάει σίγουρα πάνω στον Πρέλεβιτς, έδωσε την εντολή ο Τάνιεβιτς. Ο Πρέλεβιτς που παίρνει τον ΠΑΟΚ στους ώμους του σε αυτό το δύσκολο, πολύ δύσκολο σημείο του αγώνα. 7 λεπτά πριν το τέλος. Ξανά μπροστά ο ΠΑΟΚ, 70-70, 22 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Λάμπλεϊ. Ο Πρέλεβιτς είναι στον Πιλούτη τώρα και χρεώνεται με φάουλ το τέταρτο και ο Κόρφας. Εδώ ο Τζον Κόρφας με τέταρτο φάουλ για τα επόμενα 6:54. Δύο παίκτες με 4. Και μία βολές για τον Νάτο Τζεντίλε που ισοφαρίζει σε 71-71. Είκοσι πόντι και τώρα 21 για τον Νάτο Τζεντίλε που κάνει σπουδαίο παιχνίδι κι αυτός. 72-71, Πρέλεβιτς. Μπουτούρη, συνεχίζει σε αργές επιθέσεις το ΠΑΟΚ. Μπέρι με αντίπαλο τώρα τον Φούσκα. Μπέρι, μπαίνει κοντά στο καλάθι. Η μπάλα είναι ξανά για τον ΠΑΟΚ που δεν βιάζεται και ανανεώνει την επίθεση. Παροκανίσει το χρόνο. Κόρφας πάντα με τον Πιλούτη. Βρίσκει διάδρομο. Μπέρι. Βρίσκει καθώς διάδρομο κοντά και σιγουρεύει το καλάθι. 72-73. Τζεντίλε. Βγαίνει ο Πρέλεβιτς μπροστά στον Ποντιρόγκα. Σαν παρακινδυνευμένη αυτή η προσπάθεια να κλέψει. Τον άφησε εδώ. Νέο κόψιμο του Μπέρι, αλλά το μετράει ο Σαντζής. Και νομίζω πως έχει δίκιο. Δεν ξέρω αν το ξαναδείξουν οι Ιταλοί, η μπάλα ήταν στην κάθοδο. Αυτή τη γνώμη έχω. 74-73. 5:52 ακόμη. Ένα πόντο μπροστά στο φάνελ. Κόρφας. Βρίσκει διάδρομο, ενώ μπορούσε να κάνει την προσπάθεια για σούτ, έβγαλε στον Πρέλεβι. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση. Ο Ποντιρόγκας σφιχτική πίεση στον αρχηγό του ΠΑΟΚ που κερδίζει το rebound. Βιαστική προσπάθεια και Τζεντίλε μπροστά στον Μπέρι και τέταρτο φάουλ και ο Μπέρι. Λάθος του Πρέλεβιτς πριν όταν πήρε το rebound έκανα μέσα. 5:26 ακόμη. Με 4 φάουλ Μπέρι, Πρέλεβιτς και Κόρφας. Η προηγούμενη φάση ήταν μοιραία. Ο Πρέλεβιτς όταν κέρδισε το rebound δεν είχε κανένα λόγο μπροστά στα θηρία να κάνει το shoot. Έπρεπε να βγάλει την μπάλα έξω, αλλά βέβαια τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
75-73 στους δύο πόντους. Και τώρα στους τρεις. 76-73 μπροστά η Στεφανέλ. 5-23 ακόμη. Το φάουλ του Πιλούτη. Ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα για μία και μία. Α, όχι, ακόμη δεν έχει. Έχει 6 φάουλ. Αυτό ήταν το 6ο της Στεφανέλ. Κόρφας. Πάντα με τον Πιλούτη. Ο Τζεντήλ είναι στο Μπουντούρι. Ο Φούσκα στο Πέρι. Και στον Πρέλεβιτ στο Ποντιρόγκα. Πρέλεβιτ. Έφυγε από τον Ποντιρόγκα. 76-75 μειώνει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ στον ένα πόντο. 4-50 ακόμη για το τέλος. Η μπάλα, όπως λέει ο Λίμαν, είναι για τους Ιταλούς. Εδώ ο Μαρκόπουλος. Πιλούτη. Σουτάρει για τρεις. 79-75 στις 4 η διαφορά. Ο Πιλούτη που κάνει τους 13 πόντους. Και αν θυμάμαι καλά, έχει 3 στα 3 για 3. Ναι, ακριβώς. 3 στα 3 τρίποτα ο Πιλούτη. Πέρι. Με τον Φούσκα έρχεται βοήθεια και ο Τζεντήλε. Βουτούρη, δίστασε. Έξω στον Πρέλεβι. Ξανά Βουτούρη, θα κάνει τον για 3. Ναι, ανταποδίδει το τρίποντο του Πιλούτη. 79-78. Ο ΠΑΟΚ μένει σταθερά κοντά στην Στεφανέλ, στον ένα πόντο, μένει ζωντανός. Πιλούτη κάνει τη διείσδυση. Το ριμπάουν από τον Πέρι που ριψοκινδύνευσε κιόλας να κόψει τον Ιταλό. Κόρφας, πρεσάρουν οι Ιταλοί, Πουτούρη. Πουτούρη πάτα, Κόρφας. 9 δευτερόλεπτα ακόμη για τον ΠΑΟ. Κόρφας, σουτάρει νέα, ξανά για τρεις, ναι! Περνάει μπροστά ο ΠΑΟ! 79-81! Ο Τζον Κόρφας φτάνει τους 12 πόντους, αλλά το σημαντικότερο ήταν το τρίποντο που πέτυχε τώρα στο πιο κατάλληλο σημείο, 3-15, πριν από το τέλος. Προσπαθεί από τη Ρόδα και ανταποδίδει. 82-81 ξανά. Ο Ποντιρόγκα δίνει προβάδισμα στην Στεφανέλ. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. 3 λεπτά αγωνίας για τον ΠΑΟΚ. 3 λεπτά τον χωρίζουν από το κύπελο χώρας. Κόρφας. Ψυχραιμία και λογική χρειάζεται. Κουτούρης ξανά για 3. 82-84. Η περιφέρεια του ΠΑΟΚ δίνει λύσεις. 2-43 πριν από το τέλος. Ποντιρόγκα, είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Ο Ποντιρόγκα κρατάει ζωντανή τη Στεφανέλ. 85-84, 2-34 ακόμη. Η μπάλα είναι από πλάγια για τον ΠΑΟΚ με τον Σάβιτ. Μπουντούρης. Ο Μπουντούρης δεν έχει κανένα πρόβλημα να κατεβάσει την μπάλα. Έχει 20 τώρα δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ. Όπως βλέπετε σκοπεύει να τα ροκανίσει και πολύ καλά κάνει. Κόρφας για τον Πέρι. Κάνει τη διείσδυση και παίρνει το φάουλ από τον Φούτσκα. Ακόμα δεν έχει δικαίωμα για βολές ο ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το 7ο. Και έχουμε time out και έχει την μπάλα δική του. Οι Ιταλοί τώρα αναγκασμένοι να πρεσάρουν στο μισό γήπεδο. Μπουντούρης. Η πάσα στον Πέρι. Εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Αμερικανός. 85-86. 1-58. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Και βλέπετε εδώ ξανά την πάσα στον Πέρι. Που κάνει την προσποίηση. Εκεί δεν παίζεται ο Πέρι. Come on, come on, come on.
1.53 ακόμα. 1.53 για το τέλος του δεύτερου τελικού και ο ΠΑΟ κρατάει γερά. Είναι το σούτ για τρεις φορές από τον Ποτηρόγκα, είναι άστοχο και η μπάλα είναι ξανά για τον ΠΑΟ. 1.47 ακόμη. Εδώ ο Σάβης που σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το τελικό δεν βοήθησε επιθετικά όπως στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν ο κόλυθος στην άμυνα. Και φάουλ στον Κόρφα. Από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ σε κάθε φάουλ θα έχει δικαίωμα για βολές. Και βέβαια οι Ιταλοί δεν έχουν καμία άλλη λύση από το να σταματούν τον χρόνο με φάουλ. Και βέβαια οι 200 περίπου Έλληνες που βρίσκονται εδώ μαζί του ΠΑΟΚ έχουν ξεσπάσει. Έχει παγώσει εδώ η Σάλα Κιάρμπολα. Ο Κόρφας έδωσε προβάδισμα 2 πόντων. Και τώρα 3. 3 πόντι διαφορά μπροστά ο ΠΑΟΚ. 85-88. 1.37. Ποντιρόγκα. Για το Τζεντίλε το σούτ είναι για 3. Είναι τελείως άστοχο. Έχει φύγει ο Κόρφας, δεν του δίνει την μπάλα ο Πρέλεβιτς και είναι το πέμπτο φάουλ του Τζεντίλε. Ο Τζεντίλε εδώ θα κάτσει στον πάγκο 1-24 πριν από το τέλος και ο Πάνε Πρέλεβιτς θα έχει δικαίωμα για μία και μία βολή. Πες την παππού, είσαι γούρι, είσαι γούρι, σε είπα, πέστε παρακαλώ ρε παχάκι. 1-24 λοιπόν πριν από το τέλος. Ο Πάνε Πρέλεβιτς μπορεί να δώσει μεγαλύτερη διαφορά. Και πράγματι 85-89. Και βέβαια στον πάγκο του ΠΑΟΚ αρχίζουν και πανεγυρίζουν, αλλά ο χρόνος είναι αρκετός. Έστω και αν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι με το... έχει στο ένα του χέρι το κύπελο. Ο Μπουτούρης κλέβει και από το Λάμπλεϊ και φτάνει στο lay-up. 85-92 νομίζω η Στεφανέλ. Δεν έχει το χρόνο να κάνει τίποτα. Έχει 9 πόντους στη Θεσσαλονίκη και 7 τώρα. Έχει 16 πόντους παρά το κάρφωμα του Λάμπλεϊ. 87-92, ένα λεπτό ακόμη και το φάουλ του Ντεπόλ στον Πρέλεβιτς. Ο ΠΑΟΚ νομίζω μόνο αν αυτοκτονήσει μπορεί να χάσει αυτό το κύπελο. Μένει ακριβώς ένα λεπτό. Δεν ξέρω και ποια είναι η γνώμη του βασιλικού μας στην Αθήνα. Γιώργο. Σ' ακούω, Βασιλή. Γιώργο, μ' ακούς? Βεβαίως ακούω. Όπως είπαμε τα πράγματα ήρθανε. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει το κύπελλο, όχι μόνο το κερδίζει, αλλά κερδίζει και μέσα στην Τεργέστη. Έδειξε η ομάδα φοβερά όρημη και προετοιμασμένη να πάρει αυτό το πρωτάθλημα του Κόρατς. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ υπερήφανοι για αυτό που έκανε σήμερα ο ΠΑΟΚ. Και έπονται αύριο τα επόμενα δύο παιχνίδια, το Παναθηναϊκού και το Ολυμπιακού. Ένα λεπτό λοιπόν ακόμη, 87-94, ο ΠΑΟΚ κάνει πραγματικότητα αυτό που ζήτησε ο προπονητής, ο Σούλης Μαρκόπουλος, να πάρει την νίκη και στην Τεργέστη και ο ΠΑΟΚ τα καταφέρνει. Μπέρι! 89-96, 40 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ποντιρόγκα σημειώνει καλάθι, αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα, απλώς και οι Ιταλοί έχουν συμφιλειωθεί με την ήττα, απλώς περιμένουμε όλοι εδώ το τελικό σκορ που θα το γράψει η ιστορία. Ο ΠΑΟΚ γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που θα έχει στην τροπαιοθήκη της δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά κύπελα. Πριν από 3 χρόνια στη Γενέβη το κύπελο κυπελούχων και σήμερα απόψε εδώ στην Τεργέστη, μια πόλη με έντονο ελληνικό στοιχείο. Να μην ξεχνάμε ότι έχει ακμάζουσα ελληνική παροικία εδώ και 2 αιώνες και στον τόπο που συνελήφθη και παραδόθηκε στους Τούρκους ο Ρήγας Φεραίος, εδώ ο ΠΑΟΚ γράφει τη δική του ιστορία κατακτώντας το 23ο κύπελο Κόρατς. 20 δευτερόλεπτα ακόμη. Η μπάλα στον Κόρφα, 91-98 και το φάουλ του Φούτσκα, δικαίωμα στον Κόρφα για μία και μία βολές.
13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Μπράβο Τόνι, μπράβο! Μπράβο Τόνι, μπράβο! Ο Πούτσκα φεύγει με 5 φάουλ, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ο Σούλης Μαρκόπουλος γίνεται ο δεύτερος Έλληνας προπονητής μετά τον Νίκο Μίλα, που είχε κατακτήσει με τη μεγάλη ΑΕΚ του 68 το κύπελο κυπελούχων. Ο δεύτερος λοιπόν Έλληνας που κερδίζει, προπονητής που κερδίζει ευρωπαϊκό τίτλο. Και ο ΠΑΟ φτάνει τους 100 πόντους, 91-100. Ντεπόλ. 6 δευτερόλεπτα ακόμη και πλέον θα γίνει συνήθεια στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ζώνης της FIFA, τον Άλντο Βιτάλε, τον Ιταλό, ο οποίος βέβαια θα ήθελε να παραδώσει το κύπελο στα χέρια ενός συμπατριώτη του. Ο τελικός τελειώνει, ο ΠΑΟΚ κατακτά το 23ο κύπελο Κόρατς, νικώντας και στην Τεργέστη 91-100, και βλέπετε τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και σας λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι ο Άλντο Βιτάλε, ο Ιταλός, πέρσι έδωσε το κύπελο κυπελούχων στο Τωρίνο στον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον αρχηγό τότε του Άρη. Φέτος θα το δώσει στον Πάνε Πρέλεβιτς, και βλέπετε τους πανηγυρισμούς παικτών, συνοδών και κάποιων οπαδών του ΠΑΟΚ που κατάφερε να εισχωρήσουν μέσα στο γήπεδο. Και βέβαια είναι άξιο να σας πούμε, αξίζει μίας, το γεγονός ότι 4.000 Ιταλοί χειροκροτούν υποθηκά, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ, ο οποίος με 2 νίκες σπάει την Ιταλική κυριαρχία στο κύπελο Κόρατς. Ο ΠΑΟΚ διακόπτει τους Ιταλούς, ενώ τώρα οι παίκτες του πηγαίνουν κοντά στους 200 περίπου ηρωικούς τους οπαδούς, ενώ σε λίγο θα ακολουθήσει η απονομή, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται και ο Γιώργος Τραπεζανίδης για συνεντεύξεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ βλέπετε τον Πέρι να κόβει το δικτάκι όπως ήθιστε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μετά το 91, μετά το κύπελο κυπελούχων στην Γενέβη, το 92, το τελικό στη, τον άτυχο τελικό στην Άτια. Έλε μόνο χώρες, ας ακούει, έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όλη η ομάδα έκανε μεγάλο παιχνίδι. Πώς σας άρεσε τώρα, πώς σας άρεσε για το δεύτερο. Αύριο ξεχνάμε αυτό. Αύριο. Ακούσατε για λίγο τα λόγια από τον Πάνε Πρέλεβιτς. Πραγματικά πολύ μεγάλες στιγμές. Γιώργο, έχεις το μικρόφωνο. Δυστυχώς δεν έχω ακουστικά και αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλάω στον αέρα. Εδώ ο Νάσος Γαλακτερός με τον Ζόρα Σάβιτ. Νίκο, έκανες πολύ μεγάλο παιχνίδι στο τέλος. Όλοι μαζί παίξαμε για την νίκη, του θέλαμε όλα τα παιδιά και όλοι προσπαθούμε από κάτι για τον κόσμο μας αγαπάει. Για το δεύτερο κύπελο τι λες? Θα δούμε, συνέχεια δείχνει όλα. Ο ΠΑΟΚ τι έχει στόχους από εδώ πέρα, τι θέλει από εδώ πέρα? Αυτό που έρχεται είναι μπροστά μας, θα παίξουμε παιχνίδι όπως μέχρι τώρα και το πάρουμε. Πού αφιερώνεις αυτή τη μεγάλη νίκη, αυτό το τρόπαιο? Θα αφιερώνεις σε όλους τους Έλληνες και στη Μακεδονία μας, που αυτό και ωραία έχει ανάγκη. Από αυτή, ευχαριστώ πολύ. Νάσο, γιατί θέλεις αυτό το δείχτη? Είναι το πρώτο τίτλο. Είναι το πρώτο μου. Τι να πω, αυτό το τίτλο. Αυτό το θέλει κάθε αθλητή, πιστεύω, είναι μια δικαίωση. Το κατέκτησα. Για την εμφάνιση της ομάδας εδώ μέσα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα η ψυχολογία έπαιζε πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Θα καταφέρω. Τι είχε ο ΠΑΟΚ και έπαιξε αυτή τη μεγάλη νίκη? Είχαμε πολύ σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Και πιστεύω αυτό είναι που μας κράτησε. Και φτάσαμε εδώ σήμερα. Πού αφιερώνεις αυτό το τρόπο? Πού το αφιερώνω? Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι και εδώ. Οπωσδήποτε αυτό το τρόπο πρέπει να πάει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, πάρα το πάρω. Έχουμε την απονομή. Αυτή τη στιγμή
Το κύπελο Κόρατς, το 23ο κύπελο Κόρατς ήταν πέρασε στα χέρια. Ήταν το πανηγύρι εδώ, Γιώργο. Δικός το μικρόφωνο, βλέπει, Γιώργο. Βλέπει τι γίνεται, βλέπει όλη η Ελλάδα πώς γιορτάζει ο ΠΑΟΚ. Οι παίκτες πηγαίνουν στον κόσμο να γιορτάσουν κι αυτοί. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ γίνεται... Ακούσαμε τι είπαν πριν από λίγο οι πρωταγωνιστές. Σε λίγο θέλουμε να έχουμε κοντά μας και τον Σούλη Μαρκόπουλο, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Έτσι λοιπόν, μετά τα 9, μετά τις κατακτήσεις του κυπέλου Κόρατς από 9 ιταλικές ομάδες, από 6 πρώην Ιουγκοσλάβικες, από 4 ισπανικές και 3 γαλλικές, ήρθε η σειρά του ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα διέκοψε το σερί τριών συνεχόμενων Ιταλικών κατακτήσεων, αλλά μικρόφωνο στον Γιώργο Τραπεζανίδη, που έχει κοντά του τον Σούλη Μαρκόπουλο. Από τη μεγάλη ένταση των τελευταίων λεπτών, αλλά και όλου του αγώνα. Σούλη, σ' ακούμε. Σήμερα δεν θέλω να μιλήσω για το μπάσκετ, θέλω να μιλήσω μόνο για το μπάσκετ της Ελλάδος. Ήταν μια νίκη που καταξιώνει το μπάσκετ της Ελλάδος, το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, το μπάσκετ της Μακεδονίας. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Από την αρχή ήταν στόχο μας το κύπελο Κόρατς και εφόσον φτάσαμε εδώ, πριν μπούμε από τα πολιτήρια μέσα, είπαμε δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Και πιστεύω ότι τα παιδιά κάνανε κατά τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά τους. Δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαμε στο γήπεδο και γι' αυτό καταφέραμε και πήραμε αυτό το κύπελο. Πόσο ΠΑΟΚ κατάφερε να κρατηθεί στο παιχνίδι όταν η Στεφανέλ πέρασε μπροστά, ποιες ήταν οι εντολές? Έχει πολύ μεγάλους παίκτες. Είχαμε μιλήσει για το παιχνίδι. Είχαμε πει τι θα κάνουμε, είπαμε να είμαστε ήρεμοι και αν περάσουμε μπροστά είμαστε, θα είμαστε έτοιμοι να ξαναγυρίσουμε το παιχνίδι. Και θα καταφέραμε πολύ καλά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ξέρουν τι θέλουν μέσα στο κήπεδο και πώς να το πάρουν. Η δική σου προσωπική σου επιτυχία, πώς αισθάνεσαι για αυτό το τίτλο? Για μένα είναι κάτι το διαφορετικό στη ζωή μου. Τίποτα δεν είχα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη μέρα. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα ήταν τη μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μου. Και ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν, από εδώ και πέρα, η επόμενη μέρα. Για το ΠΑΟΚ έχει τελειώσει ο ένας στόχος και από εδώ και πέρα υπάρχουν άλλοι δύο στόχοι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Σούλη Μαρκόπουλο. Γιώργο, για λίγο το λόγο ώστε να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με κάποιον ακόμη. Έτσι λοιπόν, το 23ο κύπελο Κόρατς στον ΠΑΟΚ μετά τις 4 κατακτήσεις της Καντού. Τη μία κατάκτηση από την Αριγόνη Ριέτη, τις 2 του Μιλάνου, το 85 σαν Σίμα και το 93 σαν Φίλιπς, πέρσι δηλαδή. Τις 2 κατακτήσεις από τη Ρώμα, τη μία από την Λοκομοτίβ Ζάγκρεπ, τη μετέπειτα Τσιμπόνα, τα 2 κύπελα της Γιουγκοπλάστικα, τα 3 της Παρτιζάν Βελιγραδίου, τα 2 της Μπανταλώνα, το 1 της Μπαρτσελώνα, το 1 της Ρεάλ, τα 2 της Λιμός και το 1 της Ορτές, ήρθε η σειρά του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν με ακούτε στην Αθήνα. Ναι, σε ακούμε Γιώργο, σε ακούμε. Δεν ξέρω αν ήθελε να πει κάτι. 55 δεν έχει αλλάξει, 5 και 20.